Ανυπολόγιστες καταστροφές σε περισσότερα από 80 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργιών προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην Κουντούρα Χανίων. Ολόκληρα θερμοκήπια ισοπεδώθηκαν, ενώ σε δεκάδες άλλα καταστράφηκε μέρος της εγκατάστασης και μαζί η παραγωγή. Η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε αποκαρδιωτικές εικόνες, όπως και την απόγνωση των καλλιεργητών, οι οποίοι είδαν τους κόπους τους να καταστρέφονται μέσα σε μία στιγμή. Λίγα μόλις λεπτά ήταν αρκετά για να χαθούν ολόκληρες περιουσίες. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κουντούρα Χανίων ισοπεδώθηκαν. Από εκεί από τη θάλασσα έκανε ένα ανεμοστρόφιλο, ο οποίος βγήκε από εδώ. Έπιασε από εδώ που βλέπεις το Γκαλίβα και πήρε πάνω. Έπιασε μεταλλικά θερμοκήπια, τα έκανε καλυτσούνια όμως εδώ δίπλα του ζαχάρι του Σαρικάκη. Γύρω στα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θέματα πώς έχει πάρει, αλλά έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Περισσότερα από 80 στρέμματα καταστράφηκαν. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Μεγάλη ζημιά, καταστροφή. Τι να πω. Τι να πω. Όπως το βλέπετε εσείς, έχουμε διαλύσει. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί. Κάτοικοι έβλεπαν τον ανεμοστρόβιλο από μακριά, ευχόμενοι να μην χτυπήσει τις καλλιεργίες τους. Ακολούθησε το χάος. Ο ανεμοστρόβιλος κινήθηκε από την παραλία του Κρυού στο βόρειο τμήμα της Κουντούρας, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Έκανε κάποια στιγμή διακοπή το ρεύμα και νόμιζα γιατί φύσαγε κιόλας, δεν ήξερα τι γινόταν. Και μετά, με το που βγήκα από το σπίτι μου, είπαν ότι έγινε εδώ ο ανεμοστρόβιλος και χάλασε τα δρομογεία και έκανε αυτή τη ζημιά. Στο ίδιο σημείο είχε ξανακάνει το 97, είχε ξανακάνει πάλι την ίδια ζημιά. Στο ίδιο σημείο πάλι. Στα περισσότερα θερμοκήπια η παραγωγή ήταν στο στάδιο της συγκομιδής και οι καλλιεργητές περίμεναν τα πρώτα έσοδα από τις πωλήσεις της νέας σεζόν. Καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Η ζημιά είναι τεράστια. Έχουν φυτέψει από κάτω οι ντοματιές απάνω στην παραγωγή. Από πού θα βγουν αυτοί να πληρώσουν? Δεν τα χαρίζει κανείς αυτά τα πράγματα. Άλλοι είναι μικρά τα φυτά, άλλοι ξεκινούσαν να κόβουν τώρα. Η καταστροφή είναι τεράστια, νομίζω. Μόνο ένα μεταλλικό θερμοκήπιο κάνει γύρω στα 15.000, μπορεί και 17.000 για να κατασκευαστεί. Μόνο η κατασκευή, άστε τη φυτική παραγωγή που είναι μέσα, είναι διαλυμένη αυτή. Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που σήκωσε στον αέρα τις στέγες ακόμη και μεταλλικών θερμοκηπίων, ενώ τα νάιλον βρέθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά. Και τα φυτά τα κάψω καιρό, αν τα σπάσα, δεν έπρεπε εδώ. Ό,τι μπορούμε, όσα δεν πάθανε ζημιά, να τα γλιτώσουμε. Αυτά εδώ, είτε ή άλλως, είναι καταδικασμένα όσα βλέπεις και είναι από τον καιρό τα έχει χτυπήσει. Σε πόσες μέρες θα κόβατε? Εδώ, σε 30 μέρες. 30 μέρες περίπου. Ευτυχώς ο ανεμοστρόβιλος εκδηλώθηκε πριν οι καλλιεργητές πιάσουν δουλειά στα θερμοκηπιά τους. Διαφορετικά, όπως λένε, είναι βέβαιο ότι θα θρυνούσαμε θύματα. Εγώ το ακούσα, τη μένω δίπλα. Και ακούσα το θρύβο, η ώρα ήταν 7 παρά 5. Γύρω εκεί. Ακούω το θρύβο και βλέπω εδώ τι να δω. Αυτό. Είχε πάρει τα πάντα. Τα πάντα. Να κοίτα όπως το τι βλέπεις. Τα πάντα. Απελπισμένοι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές θερμοκηπιακών καλλιεργειών που επένδυσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τις οικογένειές τους, με πόνο ψυχής, άρχισαν ήδη να αποκαθιστούν όσα κομμάτια των θερμοκηπίων τους άντεξαν έστω και λίγο. Εγώ από αυτό περιμένω να ταΐζω την οικογένεια μου, να όλα, να. Τι να πω. Πόσα στρέμματα έχεις εσύ εδώ? 2.700 είναι αυτό, το δικό μου. Δεν μπορεί φτιάχνουμε, αυτή μπορεί να με ρεμέτει, αυτό δεν μπορείς, εδώ δεν μπορείς τα πράγματα, αυτό είναι το δικό μου. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τελειώσε αυτό, πάει. Αυτό είναι ένα στρέμμα γύρω σε 12-15 χιλιάρικο τζίρο, ο τζίρος, πάει αυτό, τελειώσε. Αυτό δεν είναι ο κέρδος μου. Για 7 στρέμματα που έχω εγώ, το κέρδος μου ήταν αυτό. Καταστροφές μικρότερης όμως έκτασης προκάλεσε ανεμοστρόβιλος και στα Φαλάσσαρνα. Υπολογίζεται ότι 40 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών της περιοχής επλήγησαν από το φαινόμενο.